δημοσιογράφο, πρώην Ευρωβουλευτή. Κύριε Κίρτσο, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Πώς είστε? Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά και η πολιτική επικαιρότητα βοηθάει, γιατί έχει ενδιαφέρον και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στη Νέα Δημοκρατία. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, δεύτερος γύρος εσωκομματικής κάλπης αυτή την Κυριακή. Πώς είδατε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, κύριε Κίρτσο, και τι εκτίμηση κάνετε για το δεύτερο? Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εντάξει, προέκυψε ένα δίδυμο από δύο ικανά στελέχη, και ο Ανδρουλάκης έχει πολλά να προσφέρει, αλλά και ο Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, και αυτός είναι ισχυρός και έτσι μπορεί και αυτός... Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία? Σαν να πάρτε τον... Κύριε Κίρτσο, με ακούτε? Ναι, εγώ σας ακούω. Ωραία, τέλεια. Πάμε. Ωραία. Έχουμε ένα πρόβλημα με το Skype, δεν μπορούμε να έχουμε την εικόνα σας, αλλά θα μιλήσουμε με το τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν ένα ενδιαφέρον δίδυμο, λέτε, για το δεύτερο γύρο. Τι εκτίμηση κάνετε τώρα, τι πολιτική πρόγνωση μπορεί να γίνει? Είναι φαβορή ο Ανδρουλάκης, όπως δείχνουν τα πράγματα, αλλά η κάλπη είναι κάλπη. Τι λέτε εσείς? Ναι, όπως πολύ σωστά λέτε, έχει το πλεονέκτημα ο Ανδρουλάκης και μπορούμε να πούμε ότι είναι και πολιτικά πιο όριμος, γιατί έχει δουλέψει στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και φυσικά είναι και μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα αυτά τον βοηθάνε. Από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να κάνει ασφαλή πρόγνωση, διότι εξαρτάται πώς θα παιχθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, ποιο είναι το μειονέκτημα του Ανδρουλάκη στην αντίληψη ορισμένων παραγόντων του ΠΑΣΟΚ? Εάν επικρατήσει ο Ανδρουλάκης, ουσιαστικά θα έχουμε... Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο του κινητού τηλεφώνου και με το Skype και με το κινητό. Προσπαθήστε ξανά με τον κύριο Κίρτσο. Προσπαθήστε να μιλήσουμε με τον κύριο Κίρτσο με το κινητό ή με το Skype, αν η σύνδεση είναι εφικτή. Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κίρτσο, πρώην Ευρωβουλευτή, ο οποίος μας έλεγε κάποια πράγματα, έχει ξεκινήσει να μας λέει μάλλον κάποια πράγματα για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μας βοηθάει η τεχνολογία απόψε. Έχουμε τον κύριο Κίρτσο? Δεν μας βοηθάει η τεχνολογία, ξαναλέω, απόψε, αλλά θα προσπαθήσουμε και θα το καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε στο τέλος να έχουμε μια επικοινωνία εύληπτη με τον πρώην Ευρωβουλευτή και ένα από τους πολύ γνωστούς δημοσιογράφους της χώρας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, μ' ακούτε τώρα? Σας ακούω, ναι. Εσείς μ' ακούτε? Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, λέγατε λοιπόν για τα πλεονεκτήματα, είχατε αρχίσει να λέτε για τα πλεονεκτήματα του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και του Χάρη Δούκα. Σας ακούμε. Λοιπόν, το βασικό μειονέκτημα του Ανδρουλάκη, μειονέκτημα σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Εάν επικρατήσει ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ πια θα έχει μπει σε μια περίοδο Ανδρουλάκη. Διότι είναι πρόεδρος, έχει αμφισβητηθεί, έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην αμφισβήτηση. Επομένως, αν εκλεγεί, θα είναι σταθερός μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάει καλά. Ναι. Δεν θα βγει πρώτο κόμμα, αυτά είναι υπερβολές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τις δυσκολίες της Νέας Δημοκρατίας και την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό να περιμένουμε ότι όποτε και να γίνουν εκλογές σε 2-3 χρόνια θα πάει καλά. Σωστό. Επομένως, ούτε τότε θα μπορούν να αμφισβητήσουν τον Ανδρουλάκη. Άρα ουσιαστικά η απόφαση αυτής της Κυριακής είναι αν θέλουν τον Ανδρουλάκη για τα επόμενα 4-5-6 χρόνια. Εκεί ορισμένοι φιλόδοξοι, οι οποίοι κατέγραψαν και δυνάμεις στον πρώτο γύρο, μπορεί να έχουν ένα σκεπτικό διαφορετικό, να προτιμήσουν τον Δούκα, γιατί ο Δούκας μπορεί σε ένα χρόνο ενδεχομένως να μην τα έχει καταφέρει, να αφιερωθεί στα καθήκοντά του στο Δήμο Αθηναίων κτλ. Κτλ. Άρα το πλεονέκτημα Ανδρουλάκη υπάρχει, είναι καταγεγραμμένο, αλλά δεν οδηγεί αυτόματα στη νίκη Ανδρουλάκη. Mm-hmm.
Τώρα, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, σε κάθε περίπτωση. Να περάσουμε λίγο στην περίπτωση Γερουλάνου, που από την αρχή δεν φάνηκε να είναι σημαντικός διεκδικητής της ηγεσίας. Όμως, καθώς περνούσε ο καιρός και πλησιάζαμε στην πρώτη κάλπη, φαινόταν ότι είχε μια δυναμική. Και τώρα, εκ των υστέρων, μετά την πρώτη κάλπη, όλοι λένε ότι ο Γερουλάνος, εάν ήταν στο δεύτερο γύρο, θα μπορούσε εύκολα να κερδίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πώς είδατε την υποψηφιότητα Γερουλάνου έτσι στη διάρκεια της? Ναι, εντάξει, είναι θετική ήταν η παρουσία του Γερουλάνου, αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από το Γερουλάνο είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή δεν είναι το άστρο του Γερουλάνου που έλαμψε ξαφνικά στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έκανε μια καλή έτσι, εμφάνιση, είναι πολύ συλλεκτικός, είναι αξιοπρεπής. Από εκεί και πέρα όμως, χωρίς το μηχανισμό και τις δυνάμεις του Γιώργου Παπανδρέου, σίγουρα δεν θα πιάνε το ποσοστό που έπιασε. Επομένως, γιατί ο Γερουλάνος ήταν κατά το παρελθόν ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου. Αλήθεια, έτσι είναι, ναι. Υπουργός επικεφαλής του γραφείου του, υπουργός πολιτισμού επί κυβέρνησης Παπανδρέου. Επομένως, εντάξει, αυτοί τώρα υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτούς που αποθεώνουν τον Γερουλάνο. Είναι αυτοί που πραγματικά πιστεύουν στο Γερουλάνο, γιατί είναι άξιος τέλεχος, όπως σας είπα και πριν, και είναι βέβαια και η παπανδρεϊκή που εκφράζεται μέσα από τον Γερουλάνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νίκος Παπανδρέου, αδελφός του Γιώργου και ευρωβουλευτής, είχε ταχθεί δημόσια στον πρώτο γύρο υπέρ του Γερουλάνου. Και είναι και αυτοί οι πιο πονηροί, να πω. Ναι. Οι οποίοι κυρίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψή μου, οι οποίοι έχουν πάθει τώρα έτσι μια κρίση υπέρ του Γερουλάνου, κυρίως για να μας πούνε ότι αυτοί που πέρασαν στο δεύτερο γύρο δεν κάνουν για τη δουλειά και δεν μπορούν να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη. Παίζεται και αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει μια φήμη και σε μίντια ότι η Άννα Διαμαντοπούλου έχει κάνει μια συμφωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πώς ακούτε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι η Διαμαντοπούλου, που είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, ότι είναι τέτοιος τύπος να κάνει μια συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει, αν την έχει κάνει, αν την είχε κάνει, θα είχε βγει να το πει προς τα έξω για να έχει και εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα να κάνει συμφωνία και να μην την δημοσιοποιήσει προς τα δημοσιοποιήσει, αυτό δεν έχει και μεγάλο εκλογικό νόημα, γιατί πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος που επηρεάζεται από τη Διαμαντοπούλου τον Ανδρουλάκη, αν δεν βγει η ίδια η Διαμαντοπούλου να το πει. Αυτό που έχει πει είναι ότι κρατάει ίσες αποστάσεις. Ναι. Πάντως θεωρώ ότι από πολιτική άποψη ο Ανδρουλάκης έχει το πλεονέκτημα για όσους τέλος πάντων αναλύουν τις θέσεις του. Ναι, ναι. Γιατί ο Ανδρουλάκης τον έχω παρατηρήσει 9 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι ένα μείγμα σημείτη και ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας στα οικονομικά, δηλαδή προσεκτικός αλλά με κοινωνική ευαισθησία, και έχει και στοιχεία Ανδρέα Παπανδρέου στα εθνικά και σε ορισμένα κοινωνικά θέματα. Επομένως, η Διαμαντοπούλου που ήταν συνεργάτης του Σιμίτη και η Παπανδρέ, είναι πιο εύκολο να πάει προς τον δηλαδή ο κόσμος της Διαμαντοπούλου. Μάλιστα, ναι, ναι. Είναι πιο εύκολο να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη στον σημερινό πρόεδρο παρά να πάνε στον Δούκα, ο οποίος έχει, μπορούμε να πούμε, πιο αριστερές αλλά και πιο απροσδιορίστες θέσεις. Το οξύμορο πιθανότατα εδώ είναι, αλλά η ζωή και η πολιτική έχει πολλά οξύμορα, ότι το 70% των ψηφοφόρων μελών φίλων του ΠΑΣΟΚ ήθελε αλλαγή, και εδώ φαίνεται τώρα ότι φαβορεί είναι ο Ανδρουλάκης για να εκλεγεί στη δεύτερη κάλπη, έτσι? Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι, αθροίζεται αυτό το ποσοστό. Είναι σαν να λέμε ότι και το 70% είναι κατά της κυβέρνησης. Και αυτό είναι ένα ποσοστό. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση είναι κυρίαρχη με το 30%. Και δυνατή. Θα πάμε και στην κυβέρνηση. Ναι, κατανοητό. Είναι τόσο ανώμιο που βγάζει πολιτικό άθροισμα. Το ίδιο ισχύει και με το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι οποίοι ψήφισαν άλλους κατά τον πρώτο γύρο δεν σημαίνει ότι θα συνασπιστούν όλοι κατά του Ανδρουλάκη. Έτσι είναι. Θα μετρήσουν
Άλλη μια φήμη, κύριε Κίρτσο, που κυκλοφορεί και θέλω να σχολιάσετε, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει Ανδρουλάκη και Κασελάκη επικεφαλής ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το ακούτε αυτό? Γιατί να σας πω. Ενδεχομένως. Μπορεί να μην θέλουν τον Δούκα σαν οικογένεια, γιατί έχασε ο... Ναι. Ο Μπακογιάννης, οπότε ναι, το χρωστάει η οικογένεια, γιατί η οικογένεια λειτουργεί και σαν δυναστεία. Επομένως, μπορεί να τον θέλουν. Αλλά και ο Κασελάκης, γιατί να τον θέλει ο Μητσοτάκης, δηλαδή. Γιατί είναι διαχειρίσιμη, υποτίθεται, αντίπαλη. Για πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, οι 87 προσπαθούν με κάθε τρόπο, ηθικό πολιτικά ή ανήθικο πολιτικά, εντός εισαγωγικών όλα, να μπλοκάρουν την υποψηφιότητα του Κασελάκη, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κερδίσει και οι 87 με νύχια και με δόντια δεν θέλουν να είναι υποψήφιος ο Κασελάκης. Πώς θα εξελιχθεί αυτό τώρα, θα δούμε τι θα αποφασίσουν και στην Κεντρική Επιτροπή. Απειλούν να τον διαγράψουν. Τώρα απειλούν όχι να τον διαγράψουν, αλλά απειλούν να του μπλοκάρουν την υποψηφιότητα, να μην μπορεί δηλαδή να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Πώς τα βλέπετε αυτά? Καλά, αυτά είναι εξωφρενικά. Εγώ είμαι της γραμμής Πολάκη σε αυτά τα ζητήματα, ο οποίος λέει ότι αφήστε τα κόλπα και πάμε να ψηφίσουμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να ησυχάσουμε, να δούμε τέλος πάντων ποιος είναι ο ισχυρότερος. Ο πιο λογικός φαίνεται ο Πολάκης τώρα. Σε αυτή τη φάση είναι ο πιο πολιτικά λογικός, έτσι. Είναι ο πιο πολιτικός, θα έλεγα, διότι ο μηχανισμός, ο οποίος έχει απομείνει από το μηχανισμό των κομματικών, ναι, τελεχών, όπως σωστά λέτε, βλέπουν να τους έρχεται ξανά ο Κασελάκης, οπότε προσπαθούν να τον εμποδίσουν διαγράφοντάς τον ή τέλος πάντων αποκλείοντάς τον από τη διαδικασία. Αλλά είναι τουλάχιστον εξωφρενικό για ένα δημοκρατικό κόμμα να διαγράφει ή να εξαφανίζει έναν υποψήφιο πρόεδρο, ο οποίος έχει καταθέσει την υποψηφιότητά του. Νομίζω, ελπίζω μάλλον, ότι δεν θα φτάσουν εκεί. Άλλωστε, ο Πολάκης παίζει ένα ρόλο έτσι κλειδί, δηλαδή αν πει όχι στην Κεντρική Επιτροπή, έχει κάποιους υποστηρικτές, όχι πολλούς, αλλά μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να επιλέξει μεταξύ μιας δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, που θα δούμε τι θα βγάλει, και της ουσιαστικής εξαφάνισής του, μάλιστα, εάν εμποδίσει τον Κασελάκη από το να είναι υποψήφιος. Γιατί θα το χρεώσουν πλέον όλοι, δηλαδή η ευρύτερη κοινή γνώμη, ότι αυτές είναι μέθοδοι εντελώς απαράδεκτες για ένα κόμμα που κινείται σε δημοκρατικά πλαίσια. Μάλιστα. Πάμε και στη Νέα Δημοκρατία και σας αποδεσμεύω. Θα πούμε περισσότερα όταν μπορέσουμε να έχουμε Skype επικοινωνία. Νέα Δημοκρατία, 50 χρόνια. Δεν πήγε ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Καραμαλής. Αυτό, αν το δει κανείς καθαρά και τεχνικά, είναι κάτι ανεπίτρεπτο. Ένας πρώην πρωθυπουργός, δύο πρώην πρωθυπουργοί να μην πάνε στα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ιδίως για τον Καραμαλή, που δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά. Όμως, ποιο είναι το ουσιαστικό? Ο Καραμαλής, για να κάνει κάτι τόσο ακραίο, τόσο ανεπίτρεπτο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, πάει να πει ότι τον χωρίζει, και αυτόν και τον Σαμαρά, ένα βαθύ ρήγμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έχει μια βαθιά διαφωνία με τον σημερινό αρχηγό, για να φτάσει σε αυτό το σημείο να μην πάει σε μια γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, όχι του Μητσοτάκη. Τι λέτε, τι υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η διαφοροποίηση ορισμένων βουλευτών, οι οποίοι δέχονται πίεση από τον κόσμο, γιατί η κυβερνητική πολιτική σε πολλά ζητήματα έχει το χάλι της. Επομένως, οι βουλευτές πιέζονται και κάνουν διάφορες ερωτήσεις που είναι ενοχλητικές για την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι είναι σωστές, με την έννοια ότι εκφράζουν έναν προβληματισμό του κόσμου και η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει αρνητική αντίδραση, θα πρέπει να αξιοποιεί τα μηνύματα των βουλευτών που είναι κοντά στον κόσμο για να προσπαθεί να χαράξει σε ορισμένα ζητήματα διορθωτική πορεία. Τώρα ο Καραμαλής, κατά την άποψή μου, καλά έκανε και δεν πήγε στα 50 χρόνια, διότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έτσι κυριαρχείται από τον Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του και την οικογένειά του. Επομένως, το βασικό μήνυμα είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν έχει καμία σχέση με τις ρίζες της Νέας Δημοκρατίας επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και την πολιτική συνέχεια, ας πούμε, του καραμαλισμού. Αυτό, αυτό λέει ο νεότερος Καραμαλής. Αυτό λέει ο Κώστας Καραμαλής στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αυτή τη στάση. Ναι.
Ναι, το λέει έτσι με προσεκτικό τρόπο, δηλαδή με συμβολικές κινήσεις. Ναι. Ενώ ο Σαμαράς τα λέει χήμα. Ο Σαμαράς έχει θετήσει μια πιο επιθετική τακτική και διαφωνεί σε συγκεκριμένα θέματα, ιδιαίτερα τα εθνικά, όπου και εκεί βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει πρόβλημα στη διαχείριση κυρίως των Ελληνοτουρκικών, αλλά και στα Βαλκάνια γενικότερα, και να υφίσταται έτσι πολιτικές απώλειες από τα δεξιά λόγω της αμφιβολίας του κόσμου κατά πόσον χειρίζεται τα εθνικά θέματα με αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Επομένως, ο Καραμαλής πηγαίνει σε έναν συμβολισμό και στέλνει ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία στη σημερινή της μορφή είναι διαφορετική από αυτή που έδειχνε ότι θα είναι. Ο δε Σαμαράς κάνει μια παρέμβαση πιο επιθετική πολιτική και πιο άμεση. Πάντως δεν πιστεύω ότι, ότι ο ένας ή ο άλλος απειλούν σε αυτή τη φάση το Μητσοτάκη. Απλά δείχνουν ότι υπάρχει ένα ρήγμα ψυχολογικό και πολιτικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν περάσει την οργανωμένη αντιπολίτευση και στην ομαδοποίηση που θα μπορούσε να στερήσει από το Μητσοτάκη την πλειοψηφία ή τον έλεγχο του κόμματος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυρτσό. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Η απόψη σας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Είστε, κύριε, τώρα